το 10. Μπερτάν Ρομπέρτ. Τη νίκη με 4-0 κατέκτησε η Καβάλα κόντρα στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου το απόγευμα της Κυριακής στο Ανθή Καραγιάννη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Football League 2. Η Καβάλα καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο τη νίκη, καθώς κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, ενώ δεν συνάντησε ιδιαίτερα δυσκολίες, καθώς είχε την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του 90 λεπτού. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 17. Έπειτα από σέντρα του Ρομπέρο, Γρηγόρης Παπαδόπουλος με κοντινό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0. Στο 28, ο Κεϊτά, έπειτα από φάση διαρκείας, κατάφερε με πλασέ να πετύχει το 2-0 έπειτα από πάσα του Παπαδόπουλου. Στο 53, έπειτα από κόρνερ του Ρομπέρ, με κεφαλιά ο Βαλαβανόπουλος έκανε το 3-0. Ενώ στις καθυστερήσεις, ο ίδιος παίκτης, έπειτα από πάσα του Τζιτζιφάκου, σε κενή εστία, διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Τη μεριά μου να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την νίκη που κάνανε, την προσπάθεια που κάνανε. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια σε κάθε προπόνηση. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τη δουλειά ώστε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Είμαστε και εμείς μια νέα ομάδα παρότι που έχουμε βαρύ όνομα. Παίξαμε ένα παιχνίδι, θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια. Μια ομάδα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Έχουμε καλή συνέχεια στη Δόξα και στο Σάκη. Και εμείς το μυαλό μας είναι στο επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ήρθαμε να παίξουμε μια ομάδα που, όπως λέει το σκορ σήμερα, ήταν η καλύτερη από μας όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς δεν περιμέναμε από αυτό το παιχνίδι να πάρουμε κάτι. Νομίζω ότι δεν δικαιούμασταν και κάτι. Μπήκαμε πολύ χαλαρά στο παιχνίδι. Είμαστε μια άπειρη ομάδα που τα λάθη μας που κάνουμε τα πληρώνουμε όλα. Σίγουρα μετά το 2-0, που φάγαμε πολύ εύκολα γκολ για την διάρκεια του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να βγούμε μπροστά, κάναμε αλλαγή, βάλαμε φόρ στην ομάδα για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Για κάποιο διάστημα ισορροπήσαμε, αλλά νομίζω ότι η απειρία μας πάλι μας στέρισε. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο και δεχτήκαμε άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΔΗ Δημοτήχου Μέγας Αλέξανδρος Καρπερίς 2-1, Ορφέας Ξάνθης Νέσος Χρυσούπολης 1-3, Ελπής Κουτάριος Απόλλων Παραλιμνίου 2-2, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Ετός Ορφανού 1-0 και Δόξα Προσκυνητών Άρη Σαββάτου 0-0. Ήταν σοκ για την Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Εθνικής. Η ομάδα της Καβάλας ιτήθηκε με 74-77 εδώ στο κλειστό της Καλαμίτσας από την ομάδα του Στρατονίου. Ένα παιχνίδι το οποίο η Καβάλα είχε την πρωτοπορία του σκορ για 39 λεπτά σχεδόν και παρόλο που προηγήθηκε με 68-61, 4-5 λεπτά πριν από την λήξη αναμέτρησης, ένα επιμέρους 13-0 των φιλοξενούμενων έκρινε το παιχνίδι υπέρ της ομάδας του Στρατονίου. Τα δεκάλεπτα 22-19, 44-37, 58-55 και το τελικό 74-77 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δεν το θέλαμε. Είχαμε βάλει ως στόχο να κρατήσουμε αλόβητη την έδρα μας. Δεν το καταφέραμε από την πρώτη αγωνιστική στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Ήρθε ένα δεύτερο κακό αποτέλεσμα μετά την ήττα που κάναμε μέσα στα Φάρσαλα. Δυστυχώς οι καλές εμφανίσεις και αυτό που φοβόμουν πολύ με το κύπελο. Παληθεύτηκα λίγο και σε κάποιες κουβέντες που έκανα με τον συνεργάτη μου ότι κατά κάποιο τρόπο μας αποσυντόνισαν. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να αποτελεί αυτό δικαιολογία. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια νίκη για να αλλάξει λίγο το μυαλό μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Θα πάμε με όλες μας τις δυνάμεις για να παλέψουμε και να πάρουμε το παιχνίδι μέσα στη Χαλκιδόνα. Είναι τελικός για μας. Είχαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, ειδικά με τον Τινόζα. Του παίξαν λίγο και με το μυαλό του, τον αφήνα μετά προκλητικά να σουτάρει. Αν δεν βάζεις, δεν έχεις αποτέλεσμα. Κάναμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, τα οποία εκεί που θα μπορείς στο σύν 7 που ήταν στο σκόρ υπέρ μας να το κάνουμε παραπάνω, ήρθε μπούμεραν και ο αντίπαλος πέρασε με ένα πολύ καθοριστικό σουτ μία φορά και κέρδισε. Όταν χρειάζεσαι φαβόρη, πρέπει να το δείξεις και μέσα στο γήπεδο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε δείξει. Σίγουρα είμαστε πικραμένοι πάρα πολύ από τα δύο αποτελέσματα, αλλά αυτό πιστεύω δεν σημαίνει κάτι. Σας είπα, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή ένα θετικό αποτέλεσμα και η ομάδα θα πάρει τα πάνω της.